trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λίγο περίεργα ξεκινάει η απόψινή μας εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι έρχομαι από μια εκδήλωση δημοτικών σχολείων σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι βρέθηκα με εκατοντάδες μικρά παιδιά και έτσι πραγματικά άλλαξε η διάθεσή μου. Άλλαξε η ψυχολογία μου, η οποία ήταν πάρα πολύ βαριά τις τελευταίες ημέρες. Και φορτίστηκα συναισθηματικά βλέποντας αυτά τα μάτια, τα παιδικά μάτια, βλέποντας λίγο το άγχος τους, λίγο την καρδούλα τους, την καθαρή. Και έτσι ειλικρινά σκεφτόμουν εκείνη την ώρα που καθόμουν και παρακολουθούσα την εκδήλωση ότι αξίζει μωρέ. Για αυτά τα παιδιά αξίζει να παλέψουμε λίγο παραπάνω. Γιατί πολλές φορές έτσι φτάνουμε, φαντάζομαι και εσείς φτάνετε σε ένα σημείο να λέμε «Έλα μωρέ, δεν αξίζει τον κόπο τίποτα, δεν βαριέστε, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο». Λοιπόν, για αυτά τα παιδιά αξίζει τον κόπο να παλέψουμε. Όπως επίσης αξίζει και για τα άλλα τα παλικάρια μας, αυτά που χάνονται πάνω από το Αιγαίο. Μιλάω για τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, διότι τώρα τελευταία είχαμε άλλο ένα τραγικό συμβάν. Λίγο άνοιξε η κουρτίνα, λίγο είδαμε έτσι, λίγο μια ματιά έτσι ρίξαμε από αυτό το θέατρο του παραλόγου που εδώ και δεκαετίες έχει στηθεί πάνω από το Αιγαίο. Και θέλω να πω, επειδή έχω κάποιες επαφές με ανθρώπους από την πολεμική αεροπορία, ξέρω ότι έχουν μια άλλη ψυχοσύνθεση. Είναι άλλου είδους άνθρωποι, πολίτες, πώς να το πω. Αγαπούν πάρα πολύ αυτή την πατρίδα. Βλέπετε ότι η λέξη πατρίδα ακούγεται κάπως περίεργα. Ηχεί περίεργα από το στόμα το δικό μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκηνικό, από τη μια του απόλυτου πόνου, από το χαμό του Λιάκη, από την άλλη, από την απόλυτη αγάπη και τη χαρά, από αυτή την εκδήλωση που σας λέω τώρα των παιδιών των δημοτικών σχολείων, εδώ είμαστε απόψε, κυρίες και κύριοι, για να ασχοληθούμε με κάτι που αξίζει πραγματικά. Θα ανοίξουμε τις κουρτίνες, δεν θα ασχοληθούμε με αυτά που φοριούνται, με αυτά που είναι της μόδας, σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, αλλά θα μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τα λάθη ή και για τα σωστά της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους. Έχω εξαιρετικούς καλεσμένους και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί κάναν ταξίδι ολόκληρο για να έρθουν απόψε σε αυτή την εκπομπή. Να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη, ο οποίος είναι δίπλα μου και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Κουριανίδη. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πραγματικά, έτσι που ξοδέψατε και το χρόνο σας, κάνατε ένα ταξίδι ολόκληρο για να έρθετε εδώ να πούμε κάποια πράγματα, να ακουστούν και κάποιες αλήθειες. Να ακουστούν πράγματα που συμβαίνουν και περνάνε από δίπλα χωρίς να τα πάρουμε μυρωδιά πολλές φορές. Και μετά, όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, α, λένε, πότε έγινε αυτό ή πού έγινε αυτό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έτσι θα γίνει, βιώματα θα ακουστούν κυρίως και κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον. Ακριβώς. Εσείς που ξέρετε από κοντά τη Θράκη και βεβαίως έχουμε τον κύριο Σεμπαϊδίν Καραχότζα, ο οποίος έκανε ταξίδι ακόμη μεγαλύτερο από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στα Τρίκαλα. Να είστε καλά, κύριε Καραχότζα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να το πω τώρα. Ήρθατε κυρίως για να πείτε και την άλλη άποψη για τους ανθρώπους πομακικής καταγωγής. Ακριβώς. Γιατί πολλοί Έλληνες, ιδιαίτερα από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, εδώ που βρισκόμαστε, σπανιότατα ακούν και τη λέξη πομάκος. Υποψιάζουν ότι δεν γνωρίζουν καν. Ως ένα σημείο φυσικό είναι αυτό, φαντάζομαι. Φυσικό είναι. Έχουμε τέτοια απόσταση που δικαιολογούνται κάπου να μην γνωρίζουν. Ναι. Ας είναι καλά η κυρία Καραχασάν που ακούστηκε τώρα Εβραίος ο όρος πομακικής καταγωγής και ψάχνουμε να βρούμε τι είναι και πώς είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καραχότζα. Εσείς προέρχεστε, κατάγεστε από ένα χωριό. Από το Προσήλιο. Είναι Προσήλιο. Ένα χωριό στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Mm-hmm. Είναι τα πομακοχώρια. Ακριβώς. Ωραία. Εκεί η συνείδησή σας, η καταγωγή σας, δώστε μου ένα στίγμα. Εγώ ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει κατά βάση και από όποιες επαφές μπορούσα να είχα από Θεσσαλονίκη όταν ζούσα εκεί, ότι οι Πομάκοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους Τούρκους, έχουν ελληνική συνείδηση, έχουν τη δική τους γλώσσα
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ήξερα και δεν θα τα ωρεοποιήσω, ούτε θα τα στρογγυλοποιήσω. Ήξερα ότι το ελληνικό κράτος έκανε τα δύνατα δυνατά να τους ρίξει τους πομάκους στην αγκαλιά της Τουρκίας. Τα ξέρω καλά. Ναι. Είναι σωστά αυτά που λέτε. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι τις τελευταίες δεκαετίες φροντίσαν ώστε να μην αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, και μιλάω πιο πολύ για την ορεινή περιοχή και γενικά για τη μειονότητα, να μην αισθάνονται τόσο Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι σε μερικά πράγματα φταίει και η ελληνική πολιτεία, η οποία τους είχε στο περιθώριο για κάποιο διάστημα. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι ίσως τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Έλληνες σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, το τουρκικό προξενείο, το οποίο βάζοντας τους κατάλληλους ανθρώπους προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Και πολύ καλά έκανε από και τη πολύ δική καλά του πλευρά, έκανε, ναι, τη δουλειά το έκανε, λίμωνο. Το τουρκικό προξενείο έκανε τη δουλειά του, ωστόσο η δουλειά αυτή έφερε αποτελέσματα, πιστεύω. Και αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει μια διχογνωμία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι είναι Τούρκοι και πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι είναι Έλληνες πολίτες πομάκικες καταγωγής. Όταν λέμε πομάκικες καταγωγής, μπορούμε να το προσδιορίσουμε κάπως? Είναι μια φυλή ανθρώπων σλαβικής, ας πούμε, η οποία έχει ως γλώσσα ένα σλαβογενές ιδίωμα, ένα γενοποιό σαφής, ένα μείγμα των βαλκανικών γλωσσών. Mm-hmm. Πολλές γλώσσες σε μία δηλαδή. Δεν ήταν η τουρκική πάνω σε καμία όχι, περίπτωση. Όχι, ασφαλώς δεν είναι. Η πομάκικη αυτή γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα αυτών των ανθρώπων. Αυτοί μιλάνε στα σπίτια τους, στα καφενεία, στο δρόμο. Απλώς κάποιοι θέλησαν να τους πείσουν ότι γιατί είναι αισθανόταν ανασφάλεια το ελληνικό κράτος και κρατούσε και τους πομακικούς πληθυσμούς έτσι σε μια απόσταση ασφαλείας? Επηρέαζε το θρησκευμά, το ότι ενδεχομένως δεν ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι? Ίσως να το φοβόταν και αυτό, και να φοβόταν το ενδεχόμενο ότι από μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι θα θεωρήσουν λόγω θρησκεύματος ίσως ότι είναι Τούρκοι και ότι θα αντιδράσουν ακόμα και όταν προσπαθήσει το ελληνικό κράτος να τους βοηθήσει και όχι να τους κάνει κάποιο κακό. Πιθανόν. Από εκεί και πέρα έσφαλε ασφαλώς η ελληνική πολιτεία, κυρίως στα παλιότερα χρόνια, γιατί τώρα έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα. Παλιότερα ήταν τομείς και η διακίνηση ακόμη πάρα πολύ δύσκολη, έτσι? Ναι, υπήρχε η γνωστή μπάρα. Ουσιαστικά για να πάμε στα σπίτια μας νιώθαμε ότι πάμε σε κάποιο άλλο κράτος, ότι δεν ανήκαμε στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό έπρεπε να περάσετε από έλεγχο, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν στρατιωτικοί οι οποίοι ζητούσαν ταυτότητες και άλλα στοιχεία. Δεν θυμάμαι, εγώ μικρός ήμουν, τι ακριβώς ζητούσαν. Mm-hmm. Και νιώθαν, ας πούμε, ότι δεν είναι, ότι βγαίνουμε από την Ελλάδα και πάμε κάπου αλλού. Μάλιστα. Αν κύριε Κουγιανίδη, βέβαια, σας επιτρέπω. Για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, σας παρακαλούμε. Να πούμε ότι υπήρχε στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπως λέγαμε έτσι τότε, με την Σοβιετική Ένωση και με την Αμερική, υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και το ΝΑΤΟ. Οι πομάκοι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν ακριβώς στα σύνορα που χώριζαν αυτούς τους δύο συναρπισμούς. Θεωρήθηκε λοιπόν τότε, βλακωδώς κατά τη γνώμη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν επικίνδυνος, υπήρχε κίνδυνος να αποτελέσουν μια προφυλακή, ας πούμε, του Συμφώνου της Βαρσοβίας μέσα στον ελληνικό χώρο. Επομένως, θεωρήθηκε ότι καλύτερα, επειδή είχαν το ιδίωμα το γλωσσικό αυτό, τη γλώσσα τους, η οποία προσυδίαζε σε μεγάλο βαθμό με τα βουλγαρικά, έχει σαφώς μεγαλύτερες επιρροές από τη βουλγαρική γλώσσα από ότι από την ελληνική ή την τουρκική. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι ήταν εύκολα θύματα μιας προπαγάνδας που θα αναπτυσσόταν από τη Βουλγαρία και κάτι τέτοια. Και θεώρησε λοιπόν καλό να τους εκτουρκίσουν οι ίδιοι οι Έλληνες πολιτικοί, να συντελέσουν στο να εκτουρκιστούν αυτοί οι άνθρωποι, και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν αυτό το πράγμα. Σήμερα στην περιοχή της ορεινής ζώνης, τόσο της Κομωτινής, της Ροδόπης, όσο και του νομού Ξάνθης, σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει η τουρκοποίηση πομάκων, το οποίο είναι ένα αρχαίο θρακικό φύλλο με καταγωγή σκοτεινή ακόμα, βεβαίως, με ποια συγκεκριμένα φύλλα του θρακικού και του ευρύτερου ελληνικού χώρου
έχει μεγαλύτερη συγγένεια. Αυτό είναι προς διερεύνηση, αλλά πάντως Τούρκοι δεν είναι οι άνθρωποι. Και απλώς κάναμε τα δύνατα εμείς οι ίδιοι βγάλαμε τα μάτια μας, βγάλαμε τα μάτια μας με τους ανθρώπους αυτούς, ρίχνοντάς τους στην αγκαλιά της Άγκυρας. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, γιατί τώρα δεν ξέρω, είμαστε σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, βλέπω ότι όλα θεωρούνται ανοιχτά και να καθίσουμε να τα συζητήσουμε και να τα δούμε κλπ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμής δεν άλλαξε κάτι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Στη χώρα μας υπάρχει μειονότητα μουσουλμανική, όχι τουρκική. Εμείς τώρα μάλλον το θεωρήσαμε δεδομένο ότι υπάρχει τουρκική και λέμε να τακτοποιήσουμε και το θέμα των υπομάκων επίσης, να πούμε ότι και αυτή είναι μια τουρκική μειονότητα. Δηλαδή το ακρονάουτο της παράνοιας είναι αυτό το πράγμα και συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το δυστυχώς προσεγγίσω. Δυστυχώς η συνθήκη της Λοζάνης, ενώ μιλάει για μειονότητα θρησκευτική, εμείς οι ίδιοι της δώσαμε χαρακτηριστικά εθνικής μειονότητας. Καταργήσαμε στην πράξη ένα βασικό όρο της συνθήκης της Λοζάνης που λέει ότι οι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι, κάτοικοι της χώρας μας έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται τη γλώσσα τους, τη μητρική τους γλώσσα στα σχολεία. Η μητρική γλώσσα των Πομάκων, όπως μας θα βεβαιώσει εύκολα και ο κύριος Καραχότζα, είναι η πομακική. Αυτοί μιλάνε ακόμη και σήμερα στα χωριά τους, όλοι οι άνθρωποι, σχεδόν το 100% της μειονότητας στην ορεινή ζώνη. Επομένως, εμείς οι ίδιοι ως πολιτεία ελληνική, καταργήσαμε στην πράξη αυτό το πράγμα με τα λεγόμενα μορφωτικά πρωτόκολλα που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία τη δεκαετία του 60, όπου αναγκάσαμε αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε σχολεία μειονοτικά και να μαθαίνουν τουρκικά. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή εγγόνια να μην μπορούν να συνεννοηθούν με τους παππούδες τους κάποια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, στα σχολεία εκεί στην περιοχή σας διδασκόταν τα παιδιά και εσείς ενδεχομένως τουρκικά? Ασφαλώς. Και ελληνικά. Ασφαλώς. Στο σχολείο. Και μάλιστα είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό για τα δικά μας τα παιδιά, γιατί μέχρι και το 6ο χρόνο της ηλικίας τους, τα δικά μας τα παιδιά μιλάνε μόνο τη μητρική τους γλώσσα, την πομάκικη. Και όταν πάνε στο σχολείο για πρώτη φορά, ουσιαστικά έχουν να μάθουν δύο ξένες για αυτά γλώσσες. Την ελληνική, την οποία μέχρι τότε δεν την έχουν μιλήσει, και την τουρκική. Με αποτέλεσμα, όταν έρθει η ώρα να τελειώσουν το δημοτικό, να μην έχουν μάθει καλά καμία από τις δύο γλώσσες και να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη συνέχεια της εκπαίδευσής τους. Μιλάμε για το γυμνάσιο και το λύκειο ασφαλώς. Μάλιστα, θέλω να τονίσω ότι βασικά μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, τα δικά μας τα παιδιά στο δημοτικό, τα μαθηματικά τα διδάσκονται στα τουρκικά. Και όταν πάνε στο γυμνάσιο, δεν ξέρουν τι είναι το συν, τι είναι το πλην. Το αναγνωρίζουν μόνο όταν το δουν γραμμένο στον πίνακα. Στο δημοτικό δηλαδή. Μου λέτε τώρα τα μαθηματικά τα διδάσκονται. Ναι, στο δημοτικό, τουρκικά. Ναι. Και μετά όταν πάνε στο γυμνάσιο, στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. Και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Έτσι, ναι. Βάλτε τώρα σε όλα αυτά μέσα. Αυτό είναι παράνοια. Ότι έχουν την υποχρέωση να μαθαίνουν το Κοράνιο στα αραβικά. Μαθαίνουν επίσης και μια ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γαλλικά, στο σχολείο. Μιλάμε για πεντάγλωσσα παιδιά πλέον. Έτσι. Μια παρανοϊκή κατάσταση. Αχ, και θέλω μάλιστα οπωσδήποτε να έρθω έτσι, να μείνω ένα διάστημα εκεί. Γιατί είναι εξαιρετική. Γιατί δεν μιλάει καλά τα ελληνικά, κυρία Καραχασάν, τόσο καλά όσο. Μα τι να μιλήσει η γυναίκα, πέντε γλώσσες να μάθεις μέσα σε μια. Που θυμώνει και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, λέει, έχει τελειώσει την νομική και δεν ξέρει να μιλήσει. Εντάξει, τώρα όταν κύριε Τριανταφυλόπουλος ξαφνικά. Όταν έχει ξεκινήσει από ένα, την Αμερική τώρα, ένα τέτοιο background, με τόσες γλώσσες, η μία πάνω στην άλλη, ένα αχταρμά στην κυριολεξία. Τώρα να ρωτήσω το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε. Ας μην πω για το Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Δεν λέω για αυτά. Το Υπουργείο Παιδείας, με ποια λογική συνεχίζει τόσες δεκαετίες να κάνει τέτοιο έγκλημα? Δεν λυπάται τα παιδάκια τουλάχιστον? Εδώ δεν έχει λόγο το Υπουργείο Παιδείας, εδώ έχει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπογράψαν αυτή τη συνθήκη, είναι υποχρεωμένο το ελληνικό κράτος να δέχεται τουρκικά βιβλία, να δέχεται Τούρκους δασκάλους. Κάποια στιγμή βέβαια δημιουργήθηκε η Ακαδημία, η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, όπου βγαίνουν κάποιοι δάσκαλοι με σκοπό να διδάξουν την τουρκική, να διδάξουν στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Ένας από τους δασκάλους αυτούς είναι και ο αδερφός του κυρίου Καραχότζα, ο κύριος Ριτβάν Καραχότζα, ο οποίος από ό,τι ξέρω όμως, κύριε Καραχότζα, δεν ασκεί το επάγγελμα. Δύο φορές τον καλέσαν να πάει να διδάξει σε σχολείο και δεν δέχθηκε. Γιατί? Πρώτον, θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να διδάσκει στα παιδιά την τουρκική γλώσσα. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει ούτε για το παιδί του και για τον λόγο αυτό το πήρε από το χωρίο και το στέλνει σε δημόσιο σχολείο στη Ξάνθη.
Οπότε ήταν επόμενο να μην θέλει και ο ίδιος να κάνει το ίδιο σε άλλα παιδιά. Και έτσι θεώρησε ότι είναι καλύτερο να εργαστεί ως γραμματέας σε κάποιο μειωνοτικό σχολείο με σαφώς χαμηλότερο μισθό, με οκτάμινη μόλις σύμβαση κάθε χρόνο. Τώρα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ έτσι δύσκολο. Αυτό που δεν μπορεί ένα ολόκληρο ελληνικό κράτος επί δεκαετίες να συνειδητοποιήσει, να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε έναν πληθυσμό, να το σκέφτεστε και να το νιώθετε κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, ίσως γιατί... Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό. Ίσως καμιά φορά τα μεγέθη είναι... Γιατί εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίσαμε αυτά τα προβλήματα. Και εγώ διδάχθηκα τα τουρκικά στο δημοτικό και εγώ τα μαθηματικά μου τα έκανα στα τουρκικά. Και όταν πήγα, καλά στο γυμνάσιο πάλι πήγα στο χωριό, οπότε δεν είχα Χριστιανόπουλα στο σχολείο. Αλλά όταν πήγα στο Λύκειο και είχα πλέον να κάνω με άλλα παιδιά Χριστιανόπουλα, ήταν μαθητές του 19 και εγώ με το ζόρι κατάφερα να πάρω ένα πολιτήριο του 14,5. Βέβαια. Με τέτοιο ξεκίνημα. Ξέρετε, αυτά τώρα τα ακούω για πολλωστή φορά, τα βιώνω χρόνια τώρα στην περιοχή της Θράκης. Ξέρετε ότι είναι παντελώς άγνωστα όμως τον πολύ τον κόσμο. Ναι, το πιστεύω, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Αυτά ίσως ακούγονται υπερβολικά για μερικούς, αλλά είναι δυστυχώς είναι η ζώσα πραγματικότητα. Εγώ τα ακούω για πολλωστή φορά και τα ακούω και τώρα που το λέω ανατριχιάζω και θυμώνω, οργίζομαι κάθε φορά που τα ακούω αυτά τα πράγματα. Γιατί φανταστείτε, ο κύριος Ριτβάν Καραχώζα, ο αδερφός του κυρίου Σεμπαϊδίν, είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, να στείλει το παιδί του στο σχολείο της Ξάνθης. Μιλάμε για μια απόσταση τουλάχιστον, ξέρω εγώ, μισή ώρα δρόμος. Ναι. Κάποιος άλλος ο οποίος μένει, ξέρω εγώ, στις Θέρμες που είναι μια μισή ώρα δρόμος η Ξάνθη και το χειμώνα καιρό είναι απροσπέλαστος ο δρόμος αυτός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το πράγμα και οικονομικά αλλά και για λόγους αντικειμενικούς. Δηλαδή και να μπορούσε να το κάνει, δεν θα μπορούσε λόγω συνθήκων καιρικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας πομάκος ο οποίος θέλει το παιδί του να πάει να μάθει σωστά. Να διδαχθεί σωστά ό,τι προβλέπεται από, την ελληνική, από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι υποχρεωμένος ο πομάκος να μάθει τουρκικά στο σχολείο. Επειδή κάποιος φωστήρας πριν από μερικά χρόνια ήθελε, υποτίθεται, να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ ή της πατρίδας μας, υποτίθεται. Αυτό πιστεύετε ότι εξυπηρετούσε ή εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, είναι θέμα βλακείας. Εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα, υποτίθεται, του ΝΑΤΟ. Ανήκαμε στο ΝΑΤΟ, έπρεπε να υπερασπίσουμε, υποτίθεται, έτσι έκριναν οι Αμερικάνοι, ότι έπρεπε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας του ΝΑΤΟ μέσα από τον εκτουρκισμό των πομάκων. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως και στην πράξη απέτυχε, αλλά και σήμερα δεν έχει κανέναν λόγο, αν πούμε ότι τότε υπήρχε αυτός ο φόβος, σήμερα δεν υπάρχει. Επομένως, είναι αδιανόητο αυτό να συνεχίζεται έτσι. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει χωριό, η Σμύνθη, ένα μεγάλο χωριό στην περιοχή της, όχι από τα μεγαλύτερα, αλλά σημαντικό χωριό στην περιοχή και κέντρο εμπορικό και επαγγελματικό στην περιοχή, στο οποίο τα παιδιά αντιστάθηκαν. Δεν θέλαν να μαθαίνουν τουρκικά στο σχολείο τους, δεν θέλαν να μαθαίνουν από ελληνικά βιβλία, το ελληνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Και το αποτέλεσμα ήταν ο δήμαρχος της περιοχής να τους κόψει το νερό στο σχολείο για ένα χρόνο. Δεν είχαν νερό στο σχολείο, γιατί τους τιμώρησε. Ο δήμαρχος της περιοχής, ναι. Γιατί ζήτησαν ακριβώς να διδάσκονται ελληνικά. Ακριβώς. Και κανένας αρμόδιος δεν αντέδρασε σε αυτό το θέμα. Ναι, κύριε Αγκά. Μάλλον αναφέρεται στον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Αγκά. Αγκά, στον Αγκά. Ακριβώς. Ναι. Πώς λεγόταν? Αγκά. Είναι ο γιος του ψευδομουφθή. Ο γιος του ψευδομουφθή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να συμπληρώσω μόνο ότι και ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Ντουκιαντζή, όπως ονομάζεται, αρνήθηκε το χειμώνα, μάλλον ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, αρνήθηκε να δεχτεί τα κονδύλια που έδινε το κράτος για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, με μοναδικό αίτημα να μπει η τουρκική γλώσσα και στο γυμνάσιο. Και επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει, ο νυν δήμαρχος αποφάσισε ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η τιμωρία των παιδιών. Ο οποίος είναι πομάκος. Πομάκικες καταγωγές, ελπίζω να μην με ακούσει. Τουρκικής συνείδησης μάλλον όμως. Μα ακριβώς, ναι, τουρκικής συνείδησης. Και μέσω των παιδιών αυτών που κρύωναν, ενώ ο ίδιος ζεσθενόταν στο γραφείο του μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, προσπάθησε να περάσει τις πολιτικές του. Μάλλον τις παράλογες απαιτήσεις του, δεν ξέρω τι να πω. Δεν είχαν θέρμανση στο σχολείο όλο το χειμώνα. Δεν είχαν θέρμανση γιατί δεν πήρα τα κονδύλια επειδή ήθελαν να περάσει τα σχέδια του εκτουρκισμού τους. Δηλαδή ξεκίνησε το έγκλημα ακριβώς για να εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα δεκαετίες πριν και συνεχίζεται τώρα χάρη των απόψεων που έχουν και αυτοδιοικητικοί άνδρες. Ακριβώς.
είτε για το βόλεμα το δικό τους, είτε για τις πεπιθήσεις τους. Ακριβώς. Ανάλογα, ο καθένας δηλαδή κάνει ασκεί βαριά πολιτική. Το χειρότερο στην ιστορία αυτή δεν είναι το ότι κάνουν. Αυτοί έχουν αυτή τη συνείδηση, είναι ενταλμένοι κάποιο συγκεκριμένου σχεδιασμού που αναπτύσσεται στη Θράκη. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς ήταν ντροπή μέχρι πρότινος ακόμη και να το συζητήσει κανένας και να το ανοίξει αυτό το θέμα. Τουλάχιστον στα μέρη τα δικά μας. Τώρα τελευταία, με αφορμή λίγο την Καραχασάν, λίγο τα θερμά επεισόδια που έχουμε στο Αιγαίο, λίγο κάτι, να, και κάτι παρεμβάσει Στεφανόπουλου κλπ. Κάπως αρχίζουμε γύρω-γύρω έτσι να το προσεγγίζουμε το θέμα. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Αν αυτό που έλεγε η Κιλιάνα, η Κανέλη, εγώ θέλω να κάνω μια εκδρομή στα Ίμια. Είναι ελληνικά τα Ίμια, μπορώ. Όπως επίσης τώρα θα το ρωτήσω κι εγώ. Εμείς τελικά στη Θράκη έχουμε θρησκευτική μειονότητα ή εθνική μειονότητα. Θα μας απαντήσει κανένας ξεκάθαρα και μάλλον ήρθε η ώρα να δούμε και ένα DVD ενδιαφέρον από αυτό, την περιοχή επάνω. Αυτό απαντάει αυτό το DVD, θα το δούμε σε λίγο, αλλά ίσως θα πρέπει να πούμε δύο λόγια πρώτα τι θα δει ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι μια αποκλειστικότητα που έχει το κανάλι σας. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, πώς κάνουν στα αθηναϊκά τα κανάλια, παγκόσμια αποκλειστικότητα. Είναι μια αποκλειστικότητα του κανάλιου σας, το παίζετε για πρώτη φορά και μάλιστα με υπότιτλους. Κάποια αποσπάσματα δείξαν για λίγο σε ένα κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας, αλλά εσείς δείχνετε θα δείξετε όλο το βίντεο. Λοιπόν, ρώτησα προηγουμένως τι κάνουν οι δικοί μας οι εκλεγμένοι άρχοντες, οι αιρετοί άρχοντες. Το τι κάνουν θα το δούμε σε αυτό το βίντεο. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε τι θα δούμε. Στην Τουρκία κάθε 23 Απριλίου κάθε έτους γιορτάζεται η ημέρα της Εθνικής Ηγεμονίας και συγχρόνως είναι και αφιερωμένη στην μέρα του παιδιού, η μέρα του παιδιού. Έκρινε λοιπόν καλό, κρίναν λοιπόν καλό κάποιοι εκπρόσωποι, αυτοχρησμένοι εκπρόσωποι της μειονότητας στην περιοχή της Θράκης, έκριναν καλό να ζητήσουν να εορταστεί αυτή η επέτειος της τουρκικής εθνικής γιορτής, να εορταστεί και μέσα στην Ελλάδα. Βάλαν λοιπόν το σωματείο που ονομάζεται Τουρκική Ένωση Τούρκων Δασκάλων της Θράκης, ένα σωματείο το οποίο έχει καταργηθεί από το 1987. Ένωση Τούρκων Δασκάλων. Ένωση Τούρκων Δασκάλων. Έχει καταργηθεί με απόφαση του Αλίου Πάγου από το 1987, γιατί δίνει ένα εθνοτικό χαρακτηρισμό στη μειονότητα, ο οποίος δεν υφίσταται. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η καταργημένη τυπικά Ένωση Τούρκων Δασκάλων ζήτησε με τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Σαλίχ Σαδίκ, ζήτησε από τον δήμαρχο των Σαπών, είναι μια κομμόπολη στον ομό Ροδόπης, ζήτησε λοιπόν από τον δήμαρχο τον κύριο Πιλιλίτση να τους παραχωρήσει το δημοτικό αμφιθέατρο για να γιορταστεί αυτή η γιορτή. Βεβαίως αμφιβάλλω αν τον είπαν τι ακριβώς θα γιορτάσουν, αλλά πάντως αυτός ήταν ο σκοπός, αυτό το πράγμα γιορτάστηκε. Ο κύριος δήμαρχος έδωσε την άδεια, παρέστη μάλιστα και στην εκδήλωση, όπως παρέστη και ο νομάρχης Ροδόπης, ο κύριος Γιαννακίδης, ο οποίος θα τον δούμε να μιλάει στο βίντεο. Αυτή η γιορτή λοιπόν ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο δάσκαλο και μάλατα Τούρκ. Βάλανε παιδάκια να τραγουδήσουν και να απαγγείλουν ποίηματα τα οποία είχαν τίτλους όπως «Τα ωραία μου βουνά της πατρίδας μου Τουρκίας», «Η Τούρκικη σημαία» και «Ο μεγάλος δάσκαλος και μάλατα Τούρκ». Καλά το πάνε, μπράβο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν εκεί, νομοποίησαν με την παρουσία τους, οι εκλεγμένοι αυτοί οι άρχοντες της περιοχής, νομοποίησαν με την παρουσία τους την ύπαρξη αυτής της καταργημένης Ένωσης Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης, όπως ονομάζεται, παρόλο που ο Άριος Πάγος την κατήργησε, και είπανε και παρέστησαν και ακούσαν αυτά τα οποία άκουσαν εκεί. Βεβαίως όλη η εκδήλωση έγινε στα τουρκικά. Είχαν όμως μεταφραστή, ξέρετε. Θα τον δούμε και στο βίντεο. Μεταφραστής ήταν ο επίσημος μεταφραστής του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Παρέστησε φυσικά και ο Τούρκος πρόξενος στην εκδήλωση αυτή. Αυτά όλα θα τα δούμε. Έχουμε κάνει μια δουλειά, βεβαίως. Κάναμε μια δουλίτσα όσο μπορούσαμε πιο με τα τουρκικά, τα λίγα που ξέρουμε. Μεταφράσαμε τα τραγούδια αυτά, τα ποίηματα αυτά που λένε τα παιδάκια. Μάλιστα το ένα παιδάκι το είχαν ντύσει με μια πομάκικη στολή, σκοπίμως. Αν και αυτή η στολή, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Καραχότζα που το συζητούσαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει στον ομό Ροδόπης. Αυτή η στολή, η καρόποδιά, η κόκκινη που θα δούμε στο βίντεο, υπάρχει μόνο στην περιοχή της Μύνθης, της Μύκης, εκεί στην περιοχή του Δήμου Μύκης. Σκοπίμως ντύσανε το παιδάκι, έτσι. Για πείτε μου, σκοπίμως γιατί, σκοπίμως, για να το δέσουμε όλα. Ναι, όταν θα έρθετε εσείς αύριο μεθαύριο στη δική μας την περιοχή, όπου όντως υπάρχει αυτή η στολή,
Θα πείτε, εντάξει, είναι μια τουρκική στολή, τη φορούσαν και σε εκείνη την εκδήλωση στην Κομωτινή. Τα παιδιά. Τι ωραία που τα έχουν όλα μελετημένα έτσι και προσεγμένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Είναι όλα στην εντέλεια. Να το δούμε, να το δούμε λίγο αυτό το υλικό, γιατί πραγματικά αξίζει. Εγγυόμαστε για το δικαίωμα των παιδιών, για το δικαίωμα να αναδεικνύουν τη δική τους πολιτισμική κουλτούρα. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα τελειώνοντας, γιατί φεύγοντας από εδώ, θα πάω σ' άλλα τα παιδιά της πλειονότητας. Και εύχομαι πολύ σύντομα τα παιδιά της μειονότητας και της πλειονότητας να βαδίσουν χέρι-χέρι μαζί στον δρόμο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας, της Ροδόπης και της Τράκης μας. Και θέλω να ενώσουμε όλοι οι στρατιώτες στη φωνή μας και να γίνουμε πιο δυνατοί. Στις κραυγές της μυσαλλοδοξίας και του παρελθόντος που ακούστηκαν πρόσφατα, εμείς απαντούμε. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι και μονιασμένοι. Και αυτό θα πράξουμε για να παραδώσουμε μια καλύτερη ζωή για αυτά τα παιδιά. Να είστε καλά και πάντα να χαμογελάμε σαν τα παιδιά. Όσο κυκλάς μπορούμε, κύκλα τσοδού κυρίες μου σαν τα λέξη. Sevgi şalı bayrağım, pırıl pırıl yüreğimi sana versem alır mısın? Sonsuza dek yür ufkumda, hep benimle kalır mısın? Unutmadık ağzımızı, sen güldürdün bahtımızı, her gün gönül kartımızı doldurmaya gelir misin? Çiçek açtın alımızda, güldün sevgi şalımızda, puş puş Anadolu'muzda. Kimler yatar bilir misin? İlbağırda, yaz ve kışta, hem savaşta hem barışta, ufuklara yükselişte, bana kardeş olur musun? Yurdun köşe bucağında, yüreğimin kucağında, ve şehitler ocağında, dalga dalga billur musun? Çok teşekkürler. 23 Nisan geldi, dalgalansın bayraklar. Bayramı ağaç bildi, kıpırdandı yaprakla. Hakkındır güzel çocuk, aynak sevin hiç durma. Senlensin dört bir bucak, çalınsın davul zurna. Kızışalım el ele, bir yere toplanalım. Adamızı bak hele, tekrar tekrar analım. Kıymetini kim bilmez, eşsiz güzel vatanın. Ruhuna neki gelmez bu toprakta erkanın. Okulumuz süslensin, bayramımız yükselsin. Kore'deki şehitler bugün bayrama gelsin. Bakma küçük çağına, sen kahraman birersin. Tanrı Türk çocuğuna çok bayramlar göstersin. Teşekkürler. Aykut. Dünya çocuk bayramı, kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Gönüllerde buluştu dünyanın çocukları. Herkese tekalasın. Bu olay buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Herkes yoldaşır, coşuyor. Kalpler sevgiyle dolsun. Dünyanın dünya çocuk bayramı herkese tutulsun. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Gümrükçü'de merkezde etüt çalışmaları yapan öğrencilerden öğretmenleri Süleyman Dikme eşliğinde şarkılar. Η ομάδα φασιτών της Ένωσης Τούρκων Δασκάλων της Δυτικής Τράκης. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι από μια εκδήλωση που κάνανε Ελληνόπουλα της Θράκης, διότι διαρριγνύουν τα ημάτια τους όταν συζητάνε από την Αθήνα, από τα κεντρικά, τα στούντιο ή στη Βουλή εδώ εκεί,
ότι ποιος μίλησε για τουρκική μέρα. Μα γιατί κοροϊδευόμαστε? Είναι ξεκάθαρο, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται Τούρκοι. Τελεία και παύλα. Και όχι μόνο αυτοί αισθάνονται Τούρκοι, το επιβεβαιώνουν και οι αυτοδιοικητικοί άνδρες. Γιατί είδα, έγραφε και συγχαρητήρια στον Ομάρχη Ροδόπης. Ο οποίος προφανώς για τα κουκιά φώναζε και ξαναφώναζε, όχι μυσαλλοδοξίες, όλοι μαζί. Ναι, βεβαίως όλοι μαζί, αλλά ποιοι όλοι για μαζί? Για το καλό της πατρίδας μας Ροδόπης και Θράκης. Κουβέντα για Ελλάδα φυσικά. Δεν για είναι πατρίδα Ελλάδα. Μου, εμένα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η Θεσσαλονίκη μόνο, έτσι. Είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, ίσως ναι. Αλλά η πατρίδα μας Ροδόπη και Θράκη. Το Ελλάδα είναι απαγορευμένη λέξη, ίσως, για τον κύριο Γιαννακίδη όταν μιλάει σε κοινό μουσουλμανικό. Γιατί δεν μαζεύονται οι ψήφοι αλλιώς. Ναι, να ναι. Τα λέμε λίγο απλά. Κακά τα ψέματα τώρα. Αν δούμε κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε αργότερα να δούμε το βίντεο εκεί που περιστρέφεται η κάμερα και δείχνει τους θεατές της εκδηλώσεως, θα δούμε μέσα ότι παρευρίσκεται τόσο εκτός από τον ομάρχη Ροδόπης και ο αντιδημομάρχης ο κύριος Γρηγορόπουλος και ο υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Κομωτινής ο κύριος Δάμα Λαμιανός και νυν δημοτικός σύμβουλος, ο Τούρκος πρόξενος Ροδόπης. Μάλιστα, κάποια στιγμή, αν πήρε το μάτι σας, κάποια στιγμή έδειξε στις κερκίδες κάποια κοριτσάκια από ένα συγκρότημα το οποίο εντυμένει με κάποιες φορεσιές. Αυτές οι φορεσιές δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το θρακικό χώρο. Είναι καθαρά ανατολίτικες μογγολικές φορεσιές από την περιοχή της Ασίας και είναι σκοπίμως εντυμένα τα παιδάκια έτσι για να δείξουν ότι, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βγήκαν και χορέψανε από κάτω, καθαρά τουρκικούς χορούς, από κάτω κανείς δεν είχε κοντούσε παραμάκια, ήταν υπήρχε μια βουβαμάρ, μια νεκρική συγγεία, γιατί αυτοί οι χοροί δεν λέγαν τίποτα στον κόσμο που παρακολουθούσε την εκδήλωση αυτή. Δεν τους έλεγαν κάτι, δεν είναι όπως ακούμε, ξέρω εγώ, τα Ποντιακά ή τα Καλαματιανά ή τα Υπηρώτικα και ερχόμαστε στο Κέφι και χειροκροτάμε. Αυτό που έχει αξία, κύριε Κουριανίδη, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι άλλα πράγματα συμβαίνουν στη Θράκη και άλλα μαθαίνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί ακριβώς βγαίνουν οι πολιτικοί χωρίς εδώ και μιλάνε εντελώς έτσι με τη γλώσσα του ψέματος, του ψεύδους, χωρίς ίχνος ντροπής. Και επειδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι και με τη Θράκη και με την κουμπάρα Τουρκία, διότι με τις κουμπαριές είπαμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική, αφού με τις ζεϊμπεκές δεν μας έκατσε, είπαμε να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, αλλά ούτε και αυτό το βλέπω να μας κάθεται, εν πάση περιπτώσει. Θέλω, και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη αυτή την απόψινή κουβέντα εδώ, και τη δική σας παρουσία, για να ξέρει τουλάχιστον ο κόσμος, για να μην τον κοροϊδεύουν, να μην μας κοροϊδεύουν, να μην ψάχνουμε να δούμε τι είναι η κυρία Καραχασάν, αν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν προοδευτικός ή αν αύριο μεθαύριο τον βγάλουν ότι ήταν ένας προδότης. Και εν πάση περιπτώσει και μόνο αυτό τώρα, γιατί δεν μιλάει αυτή η κοπέλα παρότι δικηγόρος σωστά ελληνικά, τώρα μπορούν να το καταλάβουν. Μετά ακριβώς από αυτά που ακούσαν από την απόψινή μας συζήτηση, μετά από τα τόσα εγκλήματα της ελληνικής πολιτείας σε βάρος των Πομάκων. Έτσι. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω πώς. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας. I see trees of green, red roses too. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εξαιρετικής απόψινής συζήτησης. Ελπίζω πραγματικά έτσι να δείξετε μια υπομονή και ένα ανάλογο μικρό ενδιαφέρον. Δεν ακούμε συχνά τέτοιου είδους συζητήσεις. Τραβήξαμε την κουρτίνα απόψε για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη, για να καταλάβουμε αυτά που τα βγάζουν λίγο-λίγο τώρα τελευταία, άρχισαν να είναι και λίγο in τα εθνικά ζητήματα και αυτά. Καλεσμένοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, δίπλα μου είναι ο κύριος Γιάννης Κουριανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, και ο κύριος Σεμπαϊδίν Καραχότζα, ο οποίος είναι πομακικής καταγωγής Έλληνας, με ελληνική συνείδηση. Πώς είναι η κυρία Καραχασάν? Μάλλον καμία σχέση. Έτσι για να τα λέω απλά και κατανοητά σε όλους. Λοιπόν, να πω κάτι, επειδή θα το πω προηγουμένως. Λοιπόν, την κυρία Καραχασάν τώρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε μια ανοχή ακόμη. Να σου πω γιατί. Παρατηρώ το εξής, διαβάζω το τουρκικό τύπο στη Θράκη, τουρκόφωνο τέλος πάντων τύπο στη Θράκη. Η πιο σκληρή εφημερίδα της μειονότητας εκεί στην περιοχή είναι η Gündem. Η Gündem έχει εκδότητα την κυρία, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, λοιπόν, την κυρία Χούλια Εμίν,
η οποία εκφράζει, η εφημερίδα αυτή εκφράζει καθαρά την θέση της Άγκυρας και του προξενείου φυσικά. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα επανειλημμένως ρωτά στα πρωτοσέλιδα κείμενά της την κυρία Καραχασάν να δηλώσει αν είναι τουρκάλα ή όχι. Alt-T-C, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ρωτάνε και από εδώ, πρώτα από εκεί. Με την ξεφωλάνε και πρώτα μένει. Λοιπόν, και η κυρία Καραχασάν απαντάει και δύο φορές που τη ρώτησαν με το εξής. Λέει, η ταυτότητα της μειονότητας προσδιορίζεται από συγκεκριμένες διεθνείς συνθήκες. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και πολύ θετική τοποθέτηση. Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι η κυρία Καραχασάν είναι ντε και καλά, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά πάντως είναι μια απάντηση την οποία δεν την δίνουν ούτε οι χριστιανοί υποψήφοι στη Θράκη. Ούτε ο κύριος Γιαννακίδης που θα το έλεγε ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι, θα χάσει τα κουκιά της μειονότητας. Δεν... Άρα λοιπόν, ας είμαστε λίγο επιεικείς για την ώρα με την κυρία Καραχασάν. Βεβαίως θα δώσει εξετάσεις η κυρία Καραχασάν καθημερινώς. Όχι, εγώ θα πω αυτό που είπε δούμε... πριν μπούμε στο στούντιο ο κύριος Καραχότζα. Ότι ας ξεκαθαρίσει τι είναι και είναι δικαίωμά της. Πρέπει να το κάνει αυτό. Θα είναι σεβαστό. Αν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ κι εγώ για αυτό το θέμα. Αρχικά, που έλεγε πάνω ότι η κίνηση του Πάσο και του Γιώργου του Παπανδρέου την είδαμε πολύ, με πολύ θετικό μάτι. Πάμε επιτέλους να αναδειχθεί ένας δικός μας άνθρωπος. Είτε είναι στην πολιτική είτε κάπου αλλού. Από εκεί και πέρα όμως, περιμέναμε από την κυρία Καραχασάν λίγο διαφορετική στάση. Το τελευταίο καιρό υπόθηκαν και γράφηκαν τόσα για εκείνη. Και η κυρία Καραχασάν περίμενε αντί για εκείνη να απαντήσει το επίσημο Πασόκ. Εκείνη ουδέποτε βγήκε να πάρει 2, 3, 5 ξεκάθαρες θέσεις για 5 θέματα, ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στον κόσμο. Να πει: εγώ είμαι αυτή, αυτά πιστεύω, δικαίωμά μου είναι. Όσοι πιστοί προσέρχεται καλώς πάνω. Στα θολά νερά μάλλον, σταυρούς. Ακριβώς. Θέλει να τα έχει καλά και με τους μεν, ενώ όσοι πιστεύουν ακόμα ότι είναι πομάκι και Έλληνες πολίτες, και με τους δε, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν ότι είναι Τούρκοι, να μην χάσει από πουθενά. Όταν κάποιος κυνηγάει τα πολλά, χάνει και τα λίγα στο τέλος. Δεν θέλω να γίνω μάλιστα. Ναι, αυτή τουλάχιστον είναι μια πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη ανάγνωση του φαινομένου Καραχασάν. Ακριβώς. Ή αν θέλετε και των υπολείπων αιρετών. Αν και οι οποίοι, ακόμα, για να μην χάσουν σταυρούς, για να μην χάσουν κουκιά, προσπαθούν να πατάνε σε δύο βάρκες. Να μην χαλάσουν το χατήρι όσων αισθάνονται Τούρκοι, Ελλήνων υποτίθεται πολιτών, και να μην χαλάσουν και το χατήρι των υπολείπων. Πραγματικά σε δύο βάρκες. Λοιπόν, για να τα λέμε απλά έτσι, να κάνουμε και μια σούμα, να μαζεύουμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε και κάποιες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Νομίζω θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ζουράρη, θα πάμε μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Μαλκίδη, ο οποίος είναι πίκρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θράκης, μετά με τον κύριο Καραΐσκο, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Αντιφωνητής, επίσης από πάνω από την περιοχή, δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν, που βιώνουν έτσι καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε το θέμα. Έγιναν τα εγκλήματα του επίσημου ελληνικού κράτους δεκαετίες πριν και συνεχίζονται ακόμη να γίνονται με τη βοήθεια και των αυτοδιοικητικών ανδρών και γυναικών, οι οποίοι το κάνουν μάλλον με την πίεση της επιβίωσης της πολιτικής. Διότι αν κόψουν τέλος πάντων ένα κομμάτι της μειονότητας. Ναι, να σας διακόψω λίγο, θα μου επιτρέψετε. Ναι, ναι. Πρόσφατα ο δήμαρχός μας, ο δήμαρχος Μίκης, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Α ότι για να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά του Δήμου Μίκης, της ορεινής περιοχής της Ξάνθης δηλαδή, πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος της παράνομης με απόφαση του Αρείου Πάγου Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Όχι, θα το ξαναπείτε αυτό, δεν το κατάλαβα. Δυσκολεύομαι. Υπάρχει μια... Ο δήμαρχός σας... Υπήρχε μια Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Ναι. Όποιος ήθελε γινόταν μέλος της. Με απόφαση του Αρειοπάγου η ένωση αυτή κρίθηκε παράνομη. Και όμως ο Δήμαρχος επιμένει ότι για να ασχοληθεί κάποιος πολίτης του Δήμου με τα κοινά, με την πολιτική εν πάση περιπτώσει εκεί επάνω, πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος αυτής της ένωσης. Διαφορετικά, με λίγα λόγια, δεν έχει καμία ελπίδα να πετύχει σε αυτό που θα επιχειρήσει, να ασχοληθεί με την πολιτική. Εσείς όλα αυτά τα έχετε αναφέρει στο επίσημο κράτος? Εγώ πρόσφατα έχω κάνει μια καταγγελία, όχι ακριβώς για αυτό το θέμα. Αυτά τα είπε δημόσια. Άλλωστε, μπορεί ο καθένας, και οι υπουργοί τα είδαν και ο πρωθυπουργός τα είδε, άσχετα αν δεν παίρνουν θέση, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ έχω κάνει μια άλλη καταγγελία, γιατί με εξανάγκαζαν να μιλάω την τουρκική γλώσσα στον χώρο της εργασίας μου. Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, έχω παραιτηθεί εδώ και ένα μήνα.
Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Σας εξανάγκαζαν στη δουλειά σας, στο Δήμο τέλος πάντων. Στο Δήμο Λίκης, να μιλάτε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αυτό... Πώς το λένε, είπαμε, τον Δήμαρχο? Ντουκιαντζή. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Δήμαρχος με εξανάγκαζε να μιλάω τουρκικά, για τον λόγο αυτό παραιτήθηκα. Ναι. Δεν πήγατε εσείς να διαμαρτυρηθείτε στη διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης, τέλος πάντων, και περιφέρεια? Όχι, έκανα κάτι καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Ναι. Έκανα γραπτή καταγγελία στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Καλατζή, ναι, και στον Υπουργό Εργασίας. Απάντηση τον πήρατε? Κύριο Τσιτουρίδη. Όχι, έχουν ένα μήνα νομίζω προθεσμία να μου απαντήσουν. Ακόμα δεν έχω πάρει καμία απάντηση και είμαι σε αναμονή. Θα θέλαμε όταν θα πάρετε μια απάντηση να μας ενημερώσετε πραγματικά. Βεβαίως. Έτσι για να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα σας. Είχαμε και κατά το παρελθόν έτσι τη χαρά, έστω και τηλεφωνικά, να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας. Έχω εδώ καλεσμένο τον κύριο Καραχώτζα και τον κύριο Κουριανίδη. Μου ήρθανε, και τους ευχαριστώ έτσι για πολλωστή φορά από καρδιάς, από την Θράκη ή από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, κάναν ταξίδι ολόκληρο για να γίνει αυτή η απόψινή συζήτηση. Για να τραβήξουμε, κύριε Μαλκίδη, λίγο την κουρτίνα και να μάθει και ο υπόλοιπος ελληνισμός ότι στη Θράκη παίζονται πολύ άγρια παιχνίδια. Ειλικρινά, έτσι νιώθω λίγο άβολα απόψε. Σας το λέω και έτσι ακούω πράγματα που δεν τα πιστεύω. Τώρα έλεγε ο κύριος Καραχώτζα ότι στο Δήμο που εργαζόταν εξαναγκάστηκε να μιλάει την τουρκική γλώσσα εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό παραιτήθηκε. Δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται με τη Θράκη έρχονται στην επιφάνεια με έναν τρόπο έτσι δημοσιογραφικό ή κατά κάποιο τρόπο αθηναϊκό. Εσείς βεβαίως έχετε τη χαρά να έχετε επαφή με ανθρώπους όπως ο αγαπητός ο φίλος ο Γιάννης Κουριανίδης και ο συμπατριώτης μου ο Καραχώτζα, οι οποίοι έτσι αναδεικνύουν τα ζητήματα με έναν άλλο τρόπο. Όσο είδατε και με την πρόσφατη ιστορία της υποψηφιότητας της πομάκης σας, υποψηφιότητας της κυρίας Καραχασάν, ήρθε η Θράκη στην επιφάνεια και στο προσκήνιο με έναν τρόπο πάρα πολύ αρνητικό. Είδατε και το επίπεδο της συζήτησης που έγινε στο Αθηναϊκό Τηλεοπτικό Πρικυπάτο, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, να μην πω όλοι, δεν έχουν καμία σχέση με τη Θράκη και κυρίως δεν έχει μιλήσει κανείς θρακιώτης για τη Θράκη, ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό το οποίο αναφέρεστε. Νομίζω ότι η ιστορία όχι μόνο των Πομάκων αλλά και άλλων εθνοτήτων και μειονοτήτων που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή ξεκινά ήδη μετά τη συνθήκη Λογάνης, όταν σε αντιστάθμισμα της παρουσίας της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, παρέμειναν περίπου 100 με 120 χιλιάδες μουσουλμάνοι. Δείτε βεβαίως που βρίσκονται οι Έλληνες, οι Ρωμιοί της πόλης και που βρίσκονται άνθρωποι που δυστυχώς σχετίζονται και με το προξενείο, δηλαδή με ένα κράτος το οποίο δεν φημίζεται και τη δημοκρατικότητά του. Άνθρωποι όπως ο αγαπητός ο φίλος Καραχώτζα, άνθρωποι όπως ο Ομέρ Χαμδί, ο συγγραφέας του Πομάκικου Αναγνωστικού μαζί με τον Ριτβάν τον Καραχώτζα, άνθρωποι από την τσιγκάνικη μειονότητα έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό υποστεί βίες μεθόδους εκτουρκισμού και ξέρετε όχι μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής η οποία κινείται στο περιθώριο. Να σας θυμίσω ότι το 1951 και 1968 υπογράφηκαν λιμοτουρκικά μορφωτικά σύμφωνα με την Τουρκία, η Ελλάδα δηλαδή, όπου εκεί επέβαλε σε ανθρώπους να μαθαίνουν άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής τους και μάλιστα σε αντίθεση με τη συνθήκη Λοζάνης. Το 1955 επέβαλε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Τούρκοι να ονομάζονται Τούρκοι και μάλιστα τους το επέβαλε με ένα βίαιο τρόπο. Και αυτό το οποίο ανέφερε και πριν ο Καραχώτζα όσο αφορά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης και Κομωτινής, οι οποίες είναι παράνομες οργανώσεις και μάλιστα με τελεσίδη και απόφαση του Αρείου Πάγου έχουν καταστεί και παράνομες, ωστόσο δυστυχώς συμμετέχουν σε αυτές πρώην και νυν βουλευτές. Αναγνωρίζονται από τους παράγοντες της περιοχής. Βεβαίως. Και μάλιστα σχετίζεται με γεγονότα τα οποία δυστυχώς το ελληνικό κράτος επέδειξε μια πρωτοφανή αδιαφορία, άγνοια και ολιγορία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Κύριε Μαλκίδη, αν θέλετε, συγγνώμη, μια διακοπή. Ναι. Αυτές οι διαπιστώσεις είναι θλιβερές έως ανεξήγητες. Ναι, μπορείτε αυτό, εσείς αυτό μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση? Αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι πάρα πολλές φορές τονίζουμε την αδιαφορία, την άγνοια και ολιγορία του ελληνικού κράτους, ο οποίος είναι πασιφανής. Ωστόσο, δεν υπενθυμίζουμε ή δεν τονίζουμε τη διείσδυση του τουρκικού εθνικισμού
στη Θράκη, δηλαδή ενός εθνικισμού ο οποίος έδρασε όχι μόνο στην Τουρκία εξαλείφοντες μειονότητες όπως είναι οι Αρμένοι και οι Έλληνες, αλλά έδρασε από το 23 και εντεύθεν μέχρι σήμερα στη Θράκη, δηλαδή σε ένα κομμάτι της ελληνικής επικρατείας. Ωραία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στην Τουρκία. Η Τουρκία πολύ καλά κάνει και έχει την πολιτική της, έχει τη στάση της, έχει την άποψή της. Το θέμα είναι όλες αυτές τις δεκαετίες γιατί λειτουργεί με αυτή τη λογική το ελληνικό κράτος. Είναι θέμα, συγγνώμη κιόλας θα το πω, είναι θέμα σκοπιμοτήτων ή είναι θέμα βλακείας? Δείτε, αυτό το οποίο σχετίζεται με τη σκοπιμότητα, θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Νομίζω και μετά από εμένα συνομιλητές σας μέσω τηλεφωνικής γραμμής, όπως ο Κώσος Καραΐσκος από τον Αντιφωνητή, μπορούν να σας πούν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Ωστόσο, να σας αναφέρω ότι οι επερχόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές θα αποδείξουν για άλλη μια φορά ότι όχι μόνο οι μειονοτικοί έχουν εκτουρκιστεί, ουσιαστικά έχουν εκκεμαλιστεί, αλλά και πάρα πολλοί πλειονοτικοί υποψήφοι και μη δήμαρχοι και νομάρχες, οι οποίοι προκειμένου να πάρουν χρήσματα ή να έχουν μια καλή μαρτυρία στη μειονότητα, περνούν την υψηλή πύλη. Η υψηλή πύλη εδώ στη Θράκη ονομάζουμε την πύλη του τουρκικού πευσενίου, Κοντζάκαπου, στα τουρκικά, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να υπερτονίζουν όχι χαρακτηριστικά μόνο των τουρκογενών ή των τουρκόφων εδώ στην περιοχή, αλλά να υπερτονίζουν και πράγματα τα οποία ως πομάκι ή ως τσιγκάνι δεν θα τα έκαναν ούτε οι ίδιοι. Αυτό το οποίο συνέβη πριν λίγες μέρες ή αυτό το οποίο ανέδειξε ο Καραχώτζα με την παρέμβασή του και την απέτησή του σε μια δημοκρατική χώρα και πολιτισμένη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δήμαρχος μιας περιοχής, όντας Έλληνας πολίτης, να απαιτεί από ένα υπάλληλό του να μιλά σε τουρκικά, είναι μόνο ένα δείγμα. Ωστόσο, δεν έχετε άδικο στην προσέγγιση να τονίζετε τι κάνουμε εμείς. Το ζήτημα σχετίζεται με πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν μετά τον ψυχρό πόλεμο ή και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πόλεμου. Δηλαδή, όταν είχαμε το πρόβλημα με την Βουλγαρία, εδώ πέρα η περιοχή ήταν μια περιοχή επιτηρούμενη. Δηλαδή, οι περιοχές οι οποίες ζούσαν οι Πομάκοι και άλλες περιοχές οι οποίες ζούσαν μουσουλμάνοι ήταν απαγορευμένος. Κάποιος ο οποίος έπρεπε να πάει, έπρεπε να πάρει ειδική άδεια. Αυτό καταργήθηκε μόνο στο 1995. Και όλα αυτά στο όνομα μιας υποτίθεται συμμαχίας και φιλίας με την Τουρκία, η οποία υποτίθεται το 1955, η οποία έδιωχνε τους Έλληνες από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη, εδώ αντιθέτως εκτουρκιζόταν όλα τα μέλη των μη τουρκόφωνων μειονοτήτων. Άρα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο όμως σήμερα, όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε στον ψυχρό πόλεμο, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ευνοϊκή για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην Τουρκία, προοδευτικές και δημοκρατικές, στην ίδια την κοινωνία, οι οποίες αντιδρούν στον εκτουρκισμό. Δεύτερον, υπάρχουν δυνάμεις εδώ στη Θράκη, οι ίδιες από τις δυνάμεις της μειονότητας, οι οποίες αντιδρούν στον περαιτέρω εκτουρκισμό τους. Γιατί ενδεχομένως να μην γνωρίζετε το γεγονός ότι ένας Πομάκος ή ένας Τσιγκάνος, ο οποίος στη μητρική του γλώσσα έχει την Πομακή ή την Τσιγκάνικη γλώσσα, όταν θα πάει στο σχολείο, θα μάθει τα ελληνικά, θα μάθει και τα τουρκικά δυστυχώς. Όπως το επιβάλλεται ο ίδιος ο μηχανισμός, θα πάει στο τζαμί, θα μάθει τα αραβικά και τετάρτη τάξη δημοτικού θα πάει να μάθει τα αγγλικά. Δηλαδή ουσιαστικά ένα παιδί στα 8 του χρόνια μαθαίνει μέσα σε εισαγωγικά 5 γλώσσες χωρίς να ξέρει καμία. Πάντως ένα παιδί αυτής της ηλικίας, κύριε Μαλκίδη, νομίζω ότι το μόνο που μαθαίνει είναι ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Βεβαίως έχετε πάρα πολύ, πρέπει να τονίζετε ενδεχομένως το γεγονός ότι υπήρξε μια σκοπιμότητα σε όλη αυτή την περίοδο από το ελληνικό κράτος, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα συνεχίζεται με άλλο ρυθμό. Ωστόσο θα πρέπει να τονίζουμε πάρα πολύ τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος ο τουρκικός εθνικισμός έχει πλέον αντιπάλους μόνο πολίτες της Θράκης, αυτό τουλάχιστον φαίνεται, πολίτες οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι τόσο όσο αφορά το χριστιανικό τους θρήσκευμα, όσο και το μουσουλμανικό, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτή η περίοδος πλέον τελειώνει, όταν λέω περίοδος του φασισμού και του κεμαλισμού. Μια περίοδος η οποία στην ίδια την Τουρκία αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση, αντιμετωπίζει κρίση στις μειονότητες στην Τουρκία. Ναι. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει χάσει λίγο το έδαφος κατά τα πόδια της και ιδιαίτερα οι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν στη Θράκη, μηχανισμοί παρακρατικοί, μηχανισμοί παράνομοι. Σαφώς. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάνει κινήσεις όπως αυτό το οποίο έγινε με τον Δήμαρχο Μίκης τον Ντουκιαντζή ή αυτά τα οποία γίνονται με την παράνομη Συμβουλευτική Επιτροπή της Μειονότητας, η οποία δρά ανεξέλεγκτα και η οποία κάποια φορά δημιουργεί και συνθήκες έτσι αντίδρασης και όχι σωστής πράξης. Ή για παράδειγμα αυτό το οποίο γίνεται με την υποψηφιότητα για πρώτη φορά σε νομαρχιακές εκλογές του πρώην βουλευτή Φαΐκογλου στο νομό Ξάνθης. Μάλιστα.
η Τουρκία και αυτή αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και, εν πάση περιπτώσει, είναι το λιγότερο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω. Με όλα αυτά τα δεδομένα, όπως πάρα πολύ ωραία και εν συντομία μας αναφέρατε κι εσείς και νωρίτερα και οι καλεσμένοι μας, φτάσαμε σε ένα σημείο που υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος έχει τουρκική συνείδηση. Αν αύριο μεθαύριο προκύψει τέτοιο ζήτημα, με δεδομένο ότι όλοι λέμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, όπως αισθάνεται, ό,τι αισθάνεται κλπ. Πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να αντικρούσει αυτό τον πληθυσμό ο οποίος αισθάνεται πέρα για πέρα ότι είναι τουρκική συνείδησης? Βεβαίως ένα τέτοιο ερώτημα, το οποίο βεβαίως μπορεί κάποιος να το πει ότι είναι πάρα πολύ θεωρητικό, στη Θράκη εμείς το αντιμετωπίζουμε ως πρακτικό ερώτημα. Δεν θα είχα πρόβλημα να πω για κάποιον άνθρωπο ότι αφού αισθάνεται Τούρκος ή Πομάκος ή Τσιγκάνος ή οτιδήποτε άλλο, ας το δηλώσει. Βεβαίως εδώ πέρα στην περιοχή δεν υφίσταται μια μη απειλή, υφίσταται μια απειλή από την Τουρκία, μια απειλή η οποία δεν πρέπει να κινείται σε όρους κινδυνολογίας. Είναι μια απειλή η οποία υφίσταται, ωστόσο, σας είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις. Κοιτάξτε, απέναντί σας έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις απειλές, προχθές πήγε να του ασκηθεί και βία στο κέντρο της Ξάνθης. Έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο περιθώριο της μειονοτικής κοινωνίας, γιατί θέλει να μιλά ελληνικά, γιατί φίτησε στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να αντιδράσει στον περαιτέρω εκτουρκισμό, όχι μόνο το δικό του, της οικογένειάς του, των παιδιών του, όλων των οικείων του. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις χωρίς να φαίνονται πάρα πολύ. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη τη μειονοτική κοινωνία και στην πλειονοτική, οι οποίες αντιδρούν. Τώρα, το τι θα κάνουν άνθρωποι οι οποίοι βίωσαν την τουρκική συνείδηση ή θέλουν να την βγάλουν προς άκρη την τουρκική συνείδηση, σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι ήταν καλύτερο να ρωτήσετε τους ίδιους. Άλλωστε, είναι πολύ εύκολο να τους βρείτε. Τους βρίσκετε στα αθηναϊκά κανάλια, όχι στα περιφερειακά κανάλια τα δικά σας, τα οποία αναδεικνύουν προσωπικότητες σημαντικές και έξω από το προσκήνιο. Κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κύριε Καραχώτζα, είχατε και τέτοια επεισόδια? Ναι. Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό που ακούω απόψε. Δηλαδή να προσπαθεί ένας Έλληνας να πει ότι εγώ είμαι Έλληνας και ζω στην Ελλάδα. Θέλω να μιλάω ελληνικά, θέλω τα παιδιά μου να μάθουν ελληνικά, να πάρουν την παιδεία που παίρνουν και τα υπόλοιπα κλπ. Κοιτάξτε. Και σας κυνηγάνε δηλαδή, σας έχουν μετά, και δακτυλοδεικτούμενο εκεί πάνω. Μετά την δημόσια τοποθέτησή μου σε κάποια τηλεοπτικά κανάλια για την ύπαρξη Πομάκος στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, για μένα η εξέλιξη αυτή ήταν κάπως αναμενόμενη, μπορώ να πω. Περίμενα κάποια επίθεση και πιστεύω δεν θα σταματήσουν εκεί, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ήταν συγκεκριμένα μια εφραστική επίθεση πιο πολύ, κάποιου άγνωστου κυρίου, στο κέντρο της Ξάνθης, ο οποίος δεν υπολόγισε ότι ούτε είμαστε μέσα σε πολύ κόσμο, υπάρχουν τριγύρω άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και ακούνε, που επιτέθηκε, άρχισε να με βρίζει, αυτά που λέω τα θεώρησε καραγιοζηλίκια, ή τέλος πάντων κάπως χειρότερα τα είπε, εγώ τα λέω έτσι. Σε ποια γλώσσα σου έβρισκα? Το περίεργο, ναι, αυτό ήταν το περίεργο. Αυτό το σκεφτόμουν αργότερα και γελούσα. Ότι ενώ τον πείραξε που μιλούσα εγώ για Πομάκους, ο ίδιος με έβρισε στα Πομάκικα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, τουλάχιστον με προκάλεσε εμένα το γέλιο. Ειλικρινά έτσι σας ακούω και να ρωτιέμαι, υπάρχουν πολιτικοί? Είναι δυνατόν να μην τα ξέρουν τουλάχιστον οι βουλευτές που εκλέγονται στην περιοχή εκεί? Δεν τα βιώνουν, δεν ανησυχούν, δεν κάνουν κάτι? Εκείνοι που εκλέγονται ίσως, οι υπόλοιποι που ενδεχομένως θα έρθουν μια φορά κάθε 4 χρόνια για την ψήφο μόνο του κόμματος, και όχι τη δική τους, γιατί εκλέγονται κάπου αλλού, ενδεχομένως και να μην έχουν ιδέα. Ή να ξέρουν ό,τι τους λένε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα. Άλλο να σας όχι, λέω, αυτό, αλλά να θα, μπορούσα, θα μπορούσα να γράψω βιβλίο έτσι για την περίπτωσή σας. Το δικαίωμά μου να δηλώνω και να νιώθω Έλληνας στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικό, κύριε Κουλιανίδη. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα. Ξέχασα, κακώς βιάστηκα να αποχαιρετήσω τον κύριο Μαλκίδη, απλά επειδή η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ήθελα να το ρωτήσω, έτσι, να ζητήσω την άποψή του, να πάω την εκδρομούλα, ας πούμε, στα Ήμια. Ή να μην την πάω. Γιατί με αυτά που ακούω για τη Θράκη, μάλλον είναι να πω. Για τα Ήμια δεν ξέρω να σας πω. Πάνω σας λέω ότι στη Θράκη μπορείτε να δείτε άφοβα. Όποτε θέλετε και για όσο καιρό θέλετε. Μήπως νιώσω λίγο ξένη? Όχι. Στον τόπο μου. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί, τις διαφορές τους αυτές, έλεγα, τις έχουν μεταξύ τους. Όταν έρθει κάποιος ξένος, είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Τον αγκαλιάζουν, τον υποδέχονται με ωραίο τρόπο.
Άρα θα μετεχθούν ως ξένοι. Εσείς δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το κατάλληλο. Το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσω εγώ. Ξένοι από άλλο μέρος της Ελλάδος, όχι. Που είμαι το μαύρο πρόβατο, ας πούμε, της περιοχής. Τέλος πάντων, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να, έτσι, να τα συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα πούμε όπα τι έγινε. Ακούστε, να σας απαντήσω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα που κάνατε τώρα. Πριν από κάποια χρόνια, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα παρακάτω από εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είχε σκάσει ένα βιτίο και σκοτώσει κάποιους πάνω στην Εθνική Οδό. Κάποιους πυροσβέστες, αν θυμάμαι καλά, και κάποιους άλλους Έλληνες πολίτες. Ήταν ένα συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο μονοπολούσε την επικαιρότητα για αρκετές μέρες. Εγώ εκείνο το διάστημα ήμουνα στην περιοχή της Ξάνθης και είχα βρεθεί στον Εχίνο. Εκείνη τη μέρα που είχε γίνει το γεγονός αυτό εδώ στα Καμένα Βούρλα, ήμουνα στον Εχίνο. Το κύριο θέμα συζητήσεως στο καφενείο του Εχίνου εκείνη τη μέρα, ξέρετε ποιο ήταν? Ήταν ένα τροχαίο, ένα λεωφορείο που έπεσε σε έναν γκρεμό στα Άδανα και σκοτώθηκαν περίπου 40 άτομα, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί, έχουν σπρωχθεί, έχουν οθηθεί, θα λέγαμε, με κάθε τρόπο στην αγκαλιά της Άγκυρας. Όταν μέχρι πρόσφατα δεν έπιανανε πάνω ούτε τα κανάλια τα κρατικά, έτσι, η ΕΤ και η ΕΤ δεν πιάνανε στην περιοχή της Ορεινής Ξάνθης. Πιάνανε όμως τα τουρκικά κανάλια, γιατί είχαν δορυφορικές κεραίες και πιάνανε κανάλια τουρκικά. Μάλιστα ο δήμαρχος Κομωτινής, ο συγχωρεμένος ο Παπαδριέλης, είχε βάλει τότε, πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι το 1990, είχε βάλει με δαπάνη του Δήμου Κομωτινής δορυφορική κεραία, πριν ακόμα έρθουν τα κάτω τράπεζα σε κάθε σπίτι, έτσι, για να εξυπηρετήσει τους δημότες του μουσουλμάνους να βλέπουν το κανάλι Star της Τουρκίας. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι σμπρώχνουμε στην αγκαλιά της Άγκυρας τους Έλληνες πολίτες. Έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καραϊσκό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να πούμε για όσους δεν σας γνωρίζουν ότι είστε εκδότης της εφημερίδας Αντιφωνητής και μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου από αυτό που λέω εγώ το άλλο είδος των Ελλήνων μάλλον που εξακολουθούν να παλεύουν για πράγματα που οι περισσότεροι σας ευχαριστώ, Άγγε, είναι μάλλον υπερβολικό, αλλά θα έλεγα ότι ο κύκλος των ανθρώπων γύρω από το έντυπο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, τουλάχιστον για την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα έτσι με δύο λόγια, μέσα από τη δημοσιογραφική ματιά, να μας δώσετε τη Θράκη του σήμερα, γιατί ακούμε πράγματα φοβερά και τρομερά. Για σας βέβαια είναι καθημερινότητα, αυτό μου λένε και ο κύριος Κουριανίδης και ο κύριος Καραχώτζα, αλλά για μας εδώ στην κεντρική Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα και ως ένα βαθμό και απίστευτα. Ναι, κύριε Χασάπη, δεν είχα βέβαια την ευκαιρία να ακούσω τι λέχθηκε νωρίτερα στην εκπομπή σας, γι' αυτό ίσως επαναλάβω μέσα στις άκρες κάποια πράγματα που ήδη ακούστηκαν, καθότι και ο κύριος Κουριανίδης και ο κύριος Καραχώτζα είναι και φίλοι και σχετικοί με το θέμα, σχετίζονται άμεσα. Αυτό που για μας τον Αντιφωνητή όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα από τα βασικά αντικείμενα που διαπραγματευόμασταν ήταν πάντα η ανικανότητα του ελληνικού κράτους αλλά και η ανεπάρκεια της ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει το μειονοτικό ζήτημα. Δεν θέλω να καταλογίζουμε πάντα τις ευθύνες σε ένα κράτος και σε μια αδιφάγα Αθήνα, αποποιούμενοι τις ευθύνες μας, εννοώ εμάς τους ντόπιους στρατιώτες και μάλιστα τους πλειονοτικούς. Δυστυχώς, καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα πράγματα δεν γίνονταν καλύτερα σε αυτό το θέμα και βλέπετε ήδη τον τελευταίο καιρό ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο όξυνσης. Το γιατί δεν ξέρουμε βέβαια. Ορίστε. Το γιατί δεν ξέρουμε, κύριε Καραϊσκό. Κοιτάξτε, αυτή η όξυνση δηλαδή πόσο φυσιολογικά έρχεται ή πόσο τεχνητά. Ναι. Δεν ξέρω. Αν κανείς ψάξει να βρει ποιες είναι οι αιτίες μιας τέτοιας όξυνσης, τουλάχιστον στην πραγματικότητα όπως τη βιώνει καθένας στη Θράκη και μπορεί να τη διαπιστώσει οποιοδήποτε οξυδερκής επισκέπτης της μετά από λίγες μέρες, οι αφορμές που δίνονται είναι πραγματικά μηδαμινές.
Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο που βγάλανε και υπέγραψαν 18 μειονοτικοί δημοσιογράφοι μόλις χθες και έγινε θέμα και στα αθηναϊκά κανάλια, στο οποίο μιλάνε για πολιτισμικά πογκρόμ, μιλάνε για κυνήγι μαγισσών, μιλάνε για εθνικιστική επίθεση από την πλευρά της Ελλάδος, για παραλογισμούς, μυσαλλοδοξίες και άλλα τέτοια φοβερά πράγματα. Και όταν δει κανείς παρακάτω ποιο είναι το πρόβλημά τους, δηλαδή πού ακριβώς εντοπίζουν όλα αυτά που, τα τρομερά που προανέφερα, ναι, είναι μονάχα στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί η μειονότητα από μουσουλμανική σε τουρκική. Είναι απίστευτο δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία σέρνουν στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κοινωνία έχουν να κάνουν με το ότι δεν τους επιτρέπεται επισήμως να φορέσουν το τουρκικό φέση στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ναι. Κύριε Καραίσκο, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστό, αλλά πριν από λίγη ώρα με πληροφόρησαν από την Παρενή Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων ότι η προσφυγή της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίφθηκε. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό που απορρίφθηκε ήταν από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία αναφορά που έγινε από την Ένωση Αποφύτων Πανεπιστημίου της Μειονότητας με 463 υπογραφές που αναφέρονται στην υπόθεση αυτή της τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μία δικαστική απόφαση, είναι μία πολιτική θέση. Έχει βέβαια την αξία της. Σίγουρα. Απλώς περατώθηκε η εξέταση της αναφοράς των συγκεκριμένων. Κύριε Καραίσκο, επειδή δεν θα μπορέσει ο πολύς ο κόσμος να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, εσείς τα γνωρίζετε, ναι, πολύ καλά, τα βιώνετε όλα αυτά τα ζητήματα, εγώ θα ήθελα ένα ερώτημα να σας κάνω. Το μέλλον της Θράκης υπ' αυτές τις συνθήκες, πώς το βλέπετε? Κύριε Χασάπη, είναι συνδεδεμένο με το μέλλον όλης της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία στη Θράκη έχει την ίδια παθογένεια και τις ίδιες ικανότητες που έχει σε ολόκληρη τη χώρα. Δυστυχώς όσο ιδιωτεύουμε όλοι και ασχολούμαστε μονάχα με ζητήματα κατανάλωσης και καθημερινότητας, μένουμε έκθετοι σε οποιαδήποτε απειλή ενδέχεται να στρέφεται κατά της χώρας. Εγώ δεν θέλω να το εντοπίσω μονάχα στη Θράκη. Βλέπετε και τι γίνεται καθημερινά στο Αιγαίο. Είχαμε μέχρι την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ τις ίδιες απειλές στην Κύπρο. Οι προκλήσεις υπάρχουν μόνιμες. Και είναι η παθογένεια, έχετε δίκιο, έχει και πάρα πολλές αιστείες έτσι διάσπαρτες στον ελληνικό χώρο. Απλά εγώ δηλώνω εντυπωσιασμένη απόψε, διότι δεν μου έχει ξανατύχει να μιλήσω με έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Καραχώτζα, ο οποίος προσπαθεί αυτός και η οικογένειά του να ζήσουν στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, ως Έλληνες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η οικογένεια του κύριου Καραχώτζα είναι πραγματικά εξαιρετική περίπτωση και χαίρομαι που της δίνεται τη δημοσιότητα που της αξίζει, γιατί σπανίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το απαιτούμενο θάρρος για να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο στην πλειονοτική κοινωνία. Για μας, έναν πυρήνα ανθρώπων γύρω από τον αντιφωνητή, πάντα η μέρημνά μας ήταν αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να στηρίξουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Καραχώτζα, έτσι ώστε να εκφράσουν αυτό το οποίο η πλειονότητα ενδεχομένως των μουσουλμάνων συμπολιτών μας υιοθετεί ως ένα βαθμό, αλλά δεν τολμά να διαφοροποιηθεί από την επιβεβλημένη γραμμή μέσα από τους μηχανισμούς του τουρκικού προξενείου. Η γραμμή λοιπόν, η κυρίαρχη εκεί, είναι ότι είστε Τούρκοι, μιλάτε τουρκικά, έχετε συνείδηση τουρκική, έτσι? Ναι, ακριβώς. Και όποιος παρεκκλίνει είναι το μαύρο πρόβατο. Ναι, υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι στην γραμμή της Τουρκίας στη Θράκη. Ο πρώτος είναι να εξαφανιστούν όλες οι μη τουρκικές κοινωνίες μέσα στο μειονοτικό πληθυσμό, όπως είναι οι Πομάκοι και όπως είναι και οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά. Και ο άλλος είναι ο πολιτικός έλεγχος αυτής της μειονότητας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν απόλυτος. Μάλιστα. Όλες οι εκφράσεις δηλαδή του μειονοτικού πληθυσμού, είτε μιλάμε για βουλευτές, είτε μιλάμε για τοπικούς άρχοντες, είτε για δημοσιογράφους κτλ., ναι, είναι εξαρτώμενοι από το ίδιο κέντρο. Μάλιστα. Οπότε τους αφήνουμε και αυτούς στην άκρη.
Το άλλο που θα ήθελα έτσι από σας να ακούσω, οι υπόλοιποι Θρακιώτες, οι χριστιανοί, τι άποψη έχουνε? Τους βλέπουν Τούρκους? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η ζωή των δύο κοινωνιών, χριστιανών και μουσουλμάνων, είναι απλώς παράλληλη και συνυπάρχουν δηλαδή στον ίδιο χώρο και οι επαφές είναι λιγότερες από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ναι. Εντάξει, υπάρχει βέβαια μια πολιτισμική διαφορά, αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, δεν μπορούμε νομίζω άλλο να διαφορούμε για το τι συμβαίνει σε αυτή την παράλληλη κοινωνία, καθότι από την άλλη πλευρά διαμορφώνεται μια απειλή η οποία θα πλήξει σίγουρα όλο τον τόπο. Προφανώς. Μου άρεσε πάρα πολύ ο όρος παράλληλη κοινωνία. Δηλαδή δεν τέμνονται πουθενά. Τέμνονται σε επίπεδο καθημερινών διαπροσωπικών σχέσεων που συνήθως οι αφορμές είναι επαγγελματικές. Μάλιστα. Είναι... Μάλιστα. Όχι πάντως βαθιές. Οι σχέσεις δηλαδή μπορεί να υπάρχουν φιλικές σχέσεις, ωστόσο δεν είναι καλλιεργημένες και πάντα είναι εξαιρέσεις στον κανόνα. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία, μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά, κύριε Καραΐσκο. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα λάθη των δεκαετιών, με τη στάση των πολιτικών προσώπων, με τη στάση των αυτοδιοικητικών προσώπων? Υπάρχει έτσι φως πουθενά? Νομίζω ότι υπάρχει, γιατί όσο και αν προσπαθούν κάποιοι, κύριε Χασάπη, να καλύψουν τις πραγματικότητες που υφίστανται, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Όπως για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, δεν δέχονταν, ας πούμε, στην Τουρκία ότι υπάρχουν Κούρδοι και τους ονόμαζαν απλώς Ορεσίβιους Τούρκους και τελικά αναγκάστηκαν και να το αποδεχτούν και να παλεύουν τώρα για να αποφύγουν την ίδρυση τουρκικού, κουρδικού κράτους στα σύνορά τους. Κάπως έτσι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και στη Θράκη. Και ό,τι θα γίνει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να μιλάνε για Ορεσίβιους Τούρκους ονομάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους Πομάκους και πασχίζοντας να τους εξαφανίσουν από οπουδήποτε μπορούν. Και νομίζω ότι στο βαθμό που η δική μας κοινωνία ενημερώνεται και στηρίζει ανθρώπους σαν τον κύριο Καραχότζα και παλεύει να βγουν μερικά πράγματα και λίγο πιο έξω, έτσι ώστε να είμαστε τουλάχιστον ενημερωμένοι. Σφιγμομετρήσεις γίνονται καθόλου, κύριε Καραΐσκο, εκεί στην περιοχή? Δεν σας άκουσα. Σφιγμομετρήσεις, δημοσκοπήσεις, γκάλοπ τέλος πάντων, ναι, για το πώς αισθάνεστε, τι αισθάνεστε κλπ. Γίνονται καθόλου? Τι αισθάνεται ο μειονοτικός πληθυσμός, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει πρώτον πολύ μεγάλη άγνοια. Πώς? Υπάρχει άγνοια ακόμη στον πληθυσμό, πολλοί λέγοντας είμαι Τούρκος εννοούν ότι είμαι μουσουλμάνος. Ξέρετε, με την Οθωμανική αντίληψη για τα μιλέτια. Ταυτίζουν δηλαδή την εθνικότητα με το θρήσκευμα. Μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι άλλα δηλώνουν σε μια τηλεόραση και άλλα δηλώνουν σε μια παρέα. Γι' αυτό λέω, ρωτώ, αν γινότανε τέτοιου είδους έτσι σφιγμομετρήσεις, όπου δεν θα φοβόταν ο καθένας να πει αυτό που πραγματικά πιστεύει, ίσως θα έβγαιναν έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακά συμπεράσματα. Ναι, πάντως χρειάζεται και μια δουλειά και από την πολιτεία, έτσι ώστε να σπάσει αυτό το οποίο εγκαταστάθηκε εδώ και δεκαετίες, δηλαδή η απαξίωση του πομακικού πληθυσμού και της πομακικής γλώσσας, να σπάσει αυτή η επιβολή της, του τουρκισμού, όπως τον ονομάζουν οι οπαδοί του, να... Διπλά καταπιεσμένοι και διπλά έτσι χτυπημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Σαφώς. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι συνθήκες οι οποίες επέβαλαν τον τουρκισμό σε ένα μεγάλο κομμάτι της μειονότητας να τραπούν, τότε πραγματικά θα είναι και η ώρα για να γίνει οποιοδήποτε δημοψήφισμα ή δημοσκόπηση για το πώς αισθάνεται καθένας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραΐσκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να πω μόνο... Να πείτε. ...ότι την προσπάθεια μου αυτή στο να αντιδράσω σε όλους αυτούς οι οποίοι στην περιοχή τη δική μας προσπαθούν να μας παρουσιάσουν προς τα έξω σαν Τούρκους, την προσπάθεια μου λοιπόν να αντιδράσω την οφείλω κατά πολύ στον κύριο Καραΐσκο. Μου έδωσε τη δυνατότητα, μπράβο, μέσα από την εφημερίδα του να κάνω την πρώτη δημοσίευση, έτσι να το πω, του προβλήματος. Να πω κάποιες γνώμες και κάποια γεγονότα που μου συνέβησαν ή που είχα δει. Και από εκεί και πέρα πήρε αυτή τη διάσταση που πήρε το όλο θέμα.
Είδατε πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν έτσι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πέντε νοματέοι. Έτσι να βγάλουν μια άλλη αλήθεια που ουδέποτε θα έβγαινε προς τα έξω. Δηλαδή, αν δεν ακούγαμε κάποιες τέτοιες φωνές, ποια θα ήμασταν πεπισμένοι όλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον, ότι όταν λέμε Πομάκος εννοούμε, και όταν λέμε και Μουσουλμάνος εννοούμε ξεκάθαρα Τούρκο, τελεία και παύλα, αφήστε το, μην το παλεύουμε. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ λίγο εδώ για τα τελευταία λεπτά της απόψινής εκπομπής. I see trees of green, red roses too. Λοιπόν, εδώ είμαστε με πικρά χαμόγελα για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Τώρα θυμήθηκα τον πολύ πολύ αγαπητό, τον κύριο Αχιλέα Λαζάρου, ο οποίος είναι βαλκανιολόγος, ρωμανολόγος, συγγραφέας, έτσι ένας άνθρωπος σπάνιος, ο οποίος θυμάμαι έτσι πριν από χρόνια, ερχόταν συχνά στην περιοχή και βρισκόμασταν έτσι που και που, και έλεγε αυτά τα καταπληκτικά που συμβαίνουν από το ελληνικό κράτος παγκοσμίως. Έλεγε, ας πούμε, πόσο πολύ καλά δουλεύει η Τουρκία, ας πούμε. Έχει γεμίσει τις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου με δικά της συγγράμματα, με τη δική της οπτική γωνία. Έχει γράψει τα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως η ίδια τα καταλαβαίνει και πολύ καλά κάνει. Μόνο που εμείς οι Έλληνες δεν ήμασταν πουθενά. Και θυμήθηκα επίσης και τον κύριο Καργάκο, κάποια στιγμή επίσης είχε έρθει στην περιοχή και είχαμε βρεθεί. Και μου λέει, κυρία μου, ξέρετε τι προσόντα χρειάζεται κάποιος για να γίνει διπλωμάτης? Τι εννοείται? Χρειάζεται πτυχίο νομικής και να είναι και ηλίθιος. Το είχε πει δημοσίως, οπότε μπορώ να το επαναλάβω κι εγώ. Στην Ελλάδα εννοούσε προφανώς. Στην Ελλάδα, Έλληνας διπλωμάτης. Έλληνας διπλωμάτης. Μα δεν δουλεύουμε σε κανένα επίπεδο. Πάντως, μια και αναφέρατε για τα βιβλία των τουρκικών, της τουρκικής πολιτικής και προπαγάνδας που κατακλείζουν τα πανεπιστήμια και τις έδρες τουρκικής φιλολογίας, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει μια μεγάλη κίνηση τελευταία, όχι μεγάλη, τόσο πάνω μια σημαντική κίνηση στον χώρο των εκδόσεων και στο βιβλίο και σε ψηφιακούς δίσκους, στον χώρο της Θράκης και ειδικότερα στους Πομάκους. Δηλαδή, καταγράφεται ο πολιτισμός των Πομάκων. Αυτό μας θα μπορούσε να μας τα πει καλύτερα ίσως ο ίδιος ο κ. Καραχότζα. Είναι το πιο βασικό. Ναι. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια μια προσπάθεια με τον αδελφό μου συγκεκριμένα να συμμετέχει σε μια ομάδα ανθρώπων τότε που ήταν φαντάρος στο Δέλτα Σώμα Στρατού. Έγινε το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, πομακοελληνικό λεξικό τότε, και έκτοτε υπάρχουν διάφοροι και χριστιανοί και πομάκοι πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει βιβλία τα οποία αναφέρονται σε παραδόσεις, σε έθιμα των Πομάκων, έχουν καταγράψει τα τραγούδια τους, τα παραμύθια τους, έχουν κυκλοφορήσει 4-5 CD με πομάκικα τραγούδια. Για να γίνει ξεκάθαρη πια η πολιτισμική διαφορά των Πομάκων, ότι δεν ακριβώς είναι κάτι άλλο. Έτσι. Έτσι, ναι, ακριβώς. Γιατί το αναφέρατε κι εσείς και ο κύριος Καραΐσκος, νομίζω, νωρίτερα, ότι και αλλού έχει τύχει έτσι, σε κάποια σχετικά ρεπορτάζ να το εντοπίσω, ότι πραγματικά πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει και μπερδεύει το θρήσκευμα με την εθνικότητα. Ασφαλώς. Δηλαδή, είμαι μουσουλμάνος, άρα είμαι Τούρκος. Αυτό συμβαίνει πάνω στη δική μας την περιοχή τουλάχιστον. Έχουν συνδέσει, έχουν την εντύπωση ότι ο μουσουλμανισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο των Τούρκων. Κάπως έτσι το βλέπουν. Και αυτή η προσπάθεια... Αν είσαι μουσουλμάνος πρέπει να είσαι και Τούρκος, οπωσδήποτε. Ναι, αυτή η προσπάθεια τώρα καταγραφής κάποιας γλώσσας, κάποιας μουσικής, τέλος πάντων κάποιων στοιχείων έρχεται κλπ. Να αποδείξω έρχεται, ότι... Συγγνώμη, έρχεται από μια ομάδα. Δεν έρχεται από κάποιο υπουργείο, από κάποιον επίσημο φορέα. Όχι, καμία σχέση. Κανένας δεν έχει βοηθήσει πέραν του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού που προανέφερα και πριν. Όπου οι άνθρωποι βοήθησαν. Καλύτερα, κατά τη γνώμη μου. Καλύτερα, απλώς, αν τα πάρει το υπουργείο, δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν όλα αυτά. Έγιναν για να δείξουν ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε. Δεν πάντως, είμαστε αυτό που θέλουν να φαινόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό και πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον εγώ έτσι το νιώθω. Πριν από κάποια χρόνια, ο ανεξάρτητος τότε συγχωρεμένος σήμερα, ή για πολλούς ασυγχώρητους, δεν ξέρω, βουλευτής ο Αχμέτ Σαδίκ, είχε πει, όταν το ρώτησαν κάποιοι για Πομάκους, είχε πει: τι μου λέτε τώρα, λέει, βρέστε μου έναν. Εγώ θέλω να μου βρείτε έναν μουσουλμάνο της Θράκης, ο οποίος να δηλώνει ότι δεν είναι Τούρκος. Ότι είναι μουσουλμάνο, ή ότι είναι Πομάκος, ή ότι είναι Τσιγκάνος, ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, λέει. Βρείτε μου έναν. Λοιπόν, ο Σαδίκ είχε δίκιο. Εκείνη την εποχή, όχι πως δεν υπήρχαν, δεν τολμούσε ούτε ένας να σκεφτεί να πει αυτό το πράγμα, ότι δεν είμαι Τούρκος, και να δηλώσει κάτι άλλο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Αμπδουλχαλίμ Ντεντέ, ο εκδότης της εφημερίδας Τράκη, αν είσαι εσύ στη Θράκη, προσπάθησε να απαξιώσει την παρουσία του κυρίου Καραχώτζα και των 2-3 ακόμα που εμφανίζονται αυτές τις μέρες στα κανάλια, όπως ο κύριος Ιρφάν. Προσπάθησε να τους απαξιώσει λέγοντας: Έλα, μωρέ, εσύ είστε ένα είδος προς εξαφάνιση, είστε 2-3 τελευταίοι. Λάθος. Είναι οι 2-3 που δεν είναι 2-3, είναι πολύ περισσότεροι πρώτοι. Μα συγγνώμη, το λένε δημοσίως στην Ελλάδα και καμαρώνουν κιόλας και δεν ανησυχεί κανένας, δεν κοκκινίζει κανένας. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κοιτώντας με κατάφατσα, μου λέει: Το 99% της μειονότητας είναι Τούρκοι. Εσύ και ο αδελφός σου, ο Ριντβάν, είστε η μοναδική εξαίρεση. Το είπε δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το επίσημο ελληνικό κράτος ότι εμείς δεν έχουμε Τούρκους στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Και ποιος μου λέει ότι δεν βολεύονται με αυτό που είπε ο κύριος Δεδέ. Αυτό είναι που φοβόμαστε όλοι, κύριε Καραχώτζα. Αυτό είναι που φοβόμαστε όλοι. Κάποιοι στην Ελλάδα, θέλουν τρομοκρατημένους Έλληνες μουσουλμάνους και θέλουν και απογοητευμένους Έλληνες χριστιανούς. Γιατί έτσι είναι εύκολα θύματα, καθοδηγούνται εύκολα οι ψήφοι σε συγκεκριμένες πρόσωπα και φορείς. Και αυτό είναι το παιχνίδι που παίζει στη Θράκη σήμερα, δυστυχώς, σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Και αυτό είναι το λιγότερο βέβαια για το να κατευθύνονται ψήφοι σε πρόσωπα δεξιά και αριστερά. Το περισσότερο είναι μήπως θέλουν πραγματικά να κρατάνε αυτό το σημείο έτσι έφλεκτο. Αυτό είναι ένα άλλο σενάριο το οποίο χρήζει διερευνήσεως σίγουρα. Δεν μπορώ, σας ακούω ειλικρινά έτσι τόση ώρα και δεν μπορώ να δώσω άλλη λογική εξήγηση. Φοβάμαι μήπως ο απότερος σκοπός ορισμένων τελικά είναι να δούνε κάποτε στην περιοχή και πάνω, στην ορεινή τη Ξάνθη, κρεμασμένη την τουρκική σημαία αντί για την ελληνική. Έτσι, μου περνάει σαν σκέψη από το μυαλό. Δεν λέω ότι έχω κάποια ένδειξη, κάποια απόδειξη γι' αυτό. Το φοβάμαι. Το παλεύουν, μην είχε και ο δόντια αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο απότερος σκοπός τους. Εκεί θέλουν να καταλήξουν, να το πω καλύτερα. Φυσικά, όταν δηλώνει ο δήμαρχος, εκλεγμένος δήμαρχος και μάλιστα δηλώνει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δήλωσε προθέσεις τον Α που τον άκουσα, και λέει ότι εγώ είμαι Τούρκος, προφανώς το όραμά του αυτό είναι. Θέλει φαντασία το πράγμα. Νομίζω ότι το πράγμα, το όραμά του είναι αυτό. Μάλιστα. Τι να πω. Ειλικρινά, μένω άφωνη με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να δώσω ούτε εξηγήσεις, ούτε να δικαιολογήσω πολιτικές επιλογές και όλα αυτά τα πράγματα. Με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε και πάνω διαβόλτα. Θα έρθω οπωσδήποτε πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία. Να τα δείτε και από κοντά τα πράγματα, να μιλήσετε και με άλλους, όχι μόνο με δύο ανθρώπους, να βρείτε και 5 και 10. Εγώ θα έλεγα κάτι παραπάνω. Ας βάλουμε ένα τριήμερο από την καθημερινότητά μας ταξίδι στη Θράκη. Διακοπές στη Θράκη φέτος όσοι μπορούν, ένα τριήμερο έστω μια επίσκεψη στη Θράκη. Θα δουν κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά. Όλοι μας. Μα εδώ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον τόπο μας, τι συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και να κλείσω ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά, έτσι, από καρδιάς για αυτή την απόψινή συζήτηση, να κλείσω λέγοντας αυτό που είπε ένας συγγενής του Κώστα Ηλιάκη την ώρα της κηδείας, που ήταν όλοι τους εκεί, εκτός από το παλικάρι βέβαια, το οποίο δεν βρέθηκε. Πήγε και αυτό στο Αιγαίο, όπως και πολλά άλλα παλικάρια. Είπε τουλάχιστον αυτή η θυσία του Κώστα να πιάσει τόπο και να μην ξαναθρενήσουμε άλλα θύματα. Κουνούσαν όλοι απελπισμένοι το κεφάλι. Για ποιο λόγο αυτά τα παλικάρια να θυσιάζονται? Για ποιο λόγο? Την ώρα που σημεία, μέρη του τόπου μας, άνθρωποι του τόπου μας, Έλληνες, σπρώχνονται, όχι χαρίζονται, σπρώχνονται με το ζόρι να γίνουν Τούρκοι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Κάτι με σηκώνω για άλλη μια φορά τα χέρια. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, και για την απόψινή συντροφιά. Νομίζω, αν μη τι άλλο, ήταν πάρα πολύ έτσι επικοδομητική η απόψινή συζήτηση. Μάθαμε πράγματα που πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς ούτε καν τα υποψιαζόμασταν για αυτά τα εγκλήματα της ελληνικής πολιτείας, της επίσημης. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you.